Έχει πέσει νύχτα. Προσπαθούμε να βγούμε στο κεντρικό δρόμο. Έχουμε λίγη απόσταση ακόμα. Θα μας πάρει. Λοιπόν, είμαστε στην αρχή της διαδρομής. Θα κάνουμε ένα μονοπάτι που το έχει ανοίξει ο Θωμάς ο Βυθόπουλος. Είναι παλιό μονοπάτι που προσπαθεί να το αναβιώσει. Είμαστε εδώ μαζεμένοι. Γίνεται η προετοιμασία της ομάδος. Ετοιμαζόμαστε. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας έχει κάνει πολύ τη χάρη. Προς τη μήνυ, βέβαια δεν βρέχει πάρα πολύ, λίγο ψυχαλίζει. Βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από τον δρόμο που συναντάει το χωριό Πύρα. Αφήσαμε τα αυτοκίνητα. Ξεκινήσαμε αμέσως μια απότομη ανάβαση μέσα στο δάσος. Να ανακαλύψουμε αυτό το παλιό ωραίο μονοπάτι. Είμαστε 9 άτομα. 8,5 μάλλον. Και θα συνεχίζουμε. 10 λεπτά μετά, έχουμε πάρει αρκετό ύψος. Το μονοπάτι συνεχίζει. Άλλοτε σε σημεία είναι πολύ καθαρό. Σε άλλα σημεία χρειάζεται όχι τίποτα σπουδαίο. Απλά υπάρχουν κάποια κλαδιά. Ο Θωμάς μπροστά είναι με μια μανσέτα και φροντίζει να καθαρίζει ό,τι είναι δυνατόν. Μέχρι στιγμής είναι πανέμορφο δάσος. Βρισκόμαστε πάνω από την πύρα. Και συνεχίζουμε. Έχουμε σταματήσει σε ένα σημείο που έχουμε βρει ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο πάνω στο δέντρο. Δεν ξέρουμε αν είναι μανιτάρι ή κάτι άλλο. Θα να σας δείξω. Και εδώ θα σας δείξω κάτι φανταστικό. Είναι ο ελέφαντας εγκλωβισμένος. Μανιτάρια. Μην κοιτά. Γίνεται μια προσπάθεια να καθαριστεί το μονοπάτι. Εδώ. Πολύ ωραία. Υπάρχουν σημεία που έχει κλείσει. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια. Ωραία είναι. Δεν είναι, δεν πάει πίσω. Πολύ ωραία. Περίμενε. Περίμενε γιατί... Μετά θα μου το βγάλεις όμως. Δεν το βγάλω μόνο. Είμαστε 45 λεπτά, κοντά σε μία ώρα μετά που ξεκινήσαμε. Υπάρχουν αρκετά σημεία που θέλουν καθάρισμα. Πώς εδώ. Φτάσαμε στα 1570. Εδώ έχουμε συναντήσει λίγο περισσότερο χιόνι. Εδώ είναι βράχινο σημείο. Πρέπει να κάνουμε, να παρακάμψουμε δεξιά για να βγούμε πάνω κατά μήκος της Ράχης και στην κορυφογραμμή. Βρισκόμαστε μια μισή ώρα μετά την αφετηρία της διαδρομής από τα αυτοκίνητα στην είσοδο της Πύρας και έχουμε φτάσει εδώ πέρα κάνοντας αρκετές στάσεις λόγω του ότι είχαμε πάρα πολλά σημεία να καθαρίσουμε. Τα παιδιά μπροστά έχουν κάνει πολλή δουλειά, έχουν κουραστεί και έχει γίνει καλή δουλειά. Άλλη μία βόλτα, άμα γίνει και καθαριστούν κάποιες λεπτομέρειες, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι που θα μπορέσει να αναδείξει και την περιοχή. Και βέβαια τη δουλειά την έχει κάνει ο Θωμάς ο Βυθόπουλος, τον οποίο του αξίζουν συγχαρητήρια. Βρισκόμαστε στον Αυχένα, έχουμε βγει από το δασικό κομμάτι. Είμαστε γύρω στα 150 μέτρα θετική υψομετρική από το Κολωνάκι, όπου θα βγούμε τελείως στο αλπικό κομμάτι και θα συνεχίσουμε direct για τη Κουτιά. Πάμε. Εδώ να παίρνεις. We'll be right back.
για κοιτά. Μπράβο ρε Θανό. Και έχει και γεωμητρικό απάνω εδώ. Κάτσε. Βγάλει, ναι μεν λίγο ήλιο, αλλά γενικά έχει πάρα πολύ κρύο αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, έχει πολύ αέρα και ντυθήκαμε λίγο καλύτερα. Έχουμε συνεχίσει και πάνω τη ράχη συνέχεια από εκεί που βγήκαμε το δασικό κομμάτι. Κορυφή σιούλα. Λίγο πριν το χιονόπωρο, χωριό Δέση Άγιος Νικόλαος, πίσω από κάτω η πύρα, απέναντι ορεινή όγκη Λουπάτα Μαρόσα, πίσω στον ήλιο Θατζουμέρκα Κακαρδίτσα. Για μία ακόμα φορά στον Αφιάνα Χινοπόρου μαζί με παρέα κάναμε λίγο συντήρηση στο μονοπάτι. Φρέσκο χιόνι σήμερα. Χθες το βράδυ έριξε περίπου 15 με 20 πόντους. Είμαστε περίπου στα 1900. Στόχος μας η κορυφή Μπάτι. Έχουμε χαμηλή θερμοκρασία. Έχουμε και κάποιες ρηπές ανέμου περίπου πεντάρι, το οποίο έρχεται και φεύγει. Είναι μια καλή μέρα για τέτοιου είδους χειμερινή δράση. Ας δούμε λίγο την διαδρομή, το χιόνι της και τη θέα. Πραγματικά να μην ξέρεις ποιο είναι το πάνω και το κάτω, έτσι. Όλα έχουν το ίδιο χρώμα.
Εδώ έχει μια γούβα. Έχουμε αρχίσει, κατεβαίνουμε μετά από 6 ώρες. Δεν ολοκληρώσαμε μέχρι την κορυφή. Κάναμε όμως φανταστική βόλτα. Κατεβαίνουμε εκτός μονοπατιού. Έχουμε μπει μες στο δάσος. Είναι πολύ καλύτερα που έχει χιόνι για να βγούμε στο δασικό δρόμο. Θα μας βγάλει κάτω πάλι στον δρόμο για το χωριό που έχουμε αφήσει τα αυτοκίνητα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Άγρια λόγω μας κάνουν τη χάρη. Να τα δούμε. Φοβερό. Φίλε Θάνος, καψιματάκι καλό! Λίγο παγιάκι, καλό. Παρακολουθεί λαμπρόβουλο.